Η Ασπασία. Χείρε εδώ και 7 χρόνια. Ζει στην επαρχία. Πρόσφατα είχε μία δυσάρεστη περιπέτεια. Με τον συγχωρημένο τον άντρα της, παλιά, είχαν πάρει ένα στεγαστικό και είχαν χτίσει ένα σπίτι. Αργότερα όμως, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, επαγγελματικά, και το δάνειο αυτό κοκκίνησε. Εκείνο το δάνειο αργότερα πέρασε στα χέρια μίας εταιρείας ξένων συμφερόντων και στη συνέχεια το σπίτι πέρασε στα χέρια εκείνης της εταιρείας. Η Ασπασία τότες αποφάσισε να επισκεφτεί το πατρικό της σπίτι, το οποίο ήταν άδειο, για να μείνει εκεί. Το σπίτι έγινε πολύ ωραίο, το μόνο που έλειπε ήταν να μπουν τα φωτιστικά. Η Ασπασία λοιπόν πήρε τηλέφωνο τον κύριο Αναστάση, τον ηλεκτρολόγο. Εκείνος είχε πολλή δουλειά και δεν μπορούσε να πάει να της περάσει τα φωτιστικά. Της είπε όμως ότι θα της έστελνε ένα νεαρό που είχε και δούλευε μαζί του. Ο νεαρός ήταν ο Σπύρος. Ο Σπύρος ήταν 26 χρονών και ήταν αρμονιασμένος. Την επόμενη μέρα ο Σπύρος πήγε στο σπίτι της Ασπασίας για να περάσει τα φώτα. Ο Σπύρος πήγε να περάσει τα φώτα. Τελικά όμως ο Σπύρος άλλαξε τα φώτα της κυρίας Ασπασίας. Οι δυο τους εκείνη τη μέρα ήταν μόνοι τους στο σπίτι και ήρθαν πολύ κοντά. Όταν λέμε πολύ κοντά όμως, εννοούμε πολύ κοντά. Οι ανέσεις εκείνη την ημέρα κόπηκαν. Τα λόγια ήταν περιτά. Ο Σπύρος εκείνη την ημέρα άρπαξε την κυρία Ασπασία, μαζί πέσαν στο καθιστικό και ως καλός ηλεκτρολόγος που ήταν ο Σπύρος, τα φώτα άλλαξαν εκείνη την ημέρα. Η Ασπασία βέβαια έμαθε πως ο Σπύρος ήταν αρμονιασμένος. Ήταν πολύ μικρότερος της εδώ που τα λέμε και αποφάσισε να μην τον ξαναδεί. Πού ξέρεις όμως, εκεί είναι η επαρχία, χωριό, το μέρος είναι μικρό. Εγώ λέω ότι κάπου θα συναντηθούν ξανά. Λέτε να έχουμε πάλι έρωτες? Θα δείξει. Γεια σας φίλοι μου.